Έχουν το δικαστήριο μεταξύ Λάκη Λαζόπουλου και Κούγια. Άλεξ Κούγια, ναι. Για πάμε, Κόσμο Ρεπορτάζ. Ναι. Χαρά. Πράγματι, Φίλιππε, σήμερα συναντώνται συγγνώμη, ο Αλέξης Κούγιας και ο Λάκης Λαζόπουλος στο εφετείο με αφορμή την καταγγελία περί ξυλοδαρμού που είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια ο ηθοποιός κατά του ποινικολόγου, όταν και οι δύο είχαν τότε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντώνης Ρέμος. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν είχε υποβάλει μήνυση για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Κούγιας του είχε επιτεθεί πιάνοντάς τον από το λαιμό και εξυβρίζοντάς τον. Να πούμε ότι η Δέσποινα Βανδύ έχει κληθεί ως μάρτυρας σε αυτή την ποινική δίκη κατά του Αλέξη Κούγια. Και επίσης ο Αλέξης Κούγιας μίλησε στο πρωινό και είπε ότι είναι ότι το κάνει κάποιες... Τον ακούσουμε. Ναι, να τον ακούσουμε. Η εξάμεινη της εξετάσεις που κάνω για την ασθένεια την οποία πάσχω είναι εξετάσεις προκαθορισμένες και δυστυχώς δεν μπορώ σήμερα να είμαι στο δικαστήριο. Εν λόγω κύριος, έχει αναφέρει πολλά για εσάς. Βρίσκεσαι στα δικαστήρια. Για εκείνη την ημέρα που είχατε πιαστεί στα χέρια, έχετε μετανιώσει? Δεν είχαμε πιαστεί καν στα χέρια. Αυτό το σκέλος της μηνύσεως που είχε κάνει έχει απορριφθεί. Είπε ψέματα. Γι' αυτόν τον λόγο και τον έχω μηνύσει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη ποτέ. Οπότε, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα από τόσο. Η εβδομάδα είναι δύσκολη αυτή και παρακαλώ πάρα πολύ να του σεβαστείτε κι εσείς. Έχει κληθεί ως μάρτυρες και η κυρία Δέσποινα Βανδύ. Ξανός, για την ώρα τραγουδούσε. Θα την συναντήσουμε. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα τα πούμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έλεγαν και οι δύο πλευρές τότε, ένα χρόνο πριν. Ανέφερε ότι στα δικαστήρια έχει οδηγηθεί μία φορά επειδή σας έχει δειρεί. Αφού ομολογεί ότι με έχει δειρεί χωρίς να του κάνω τίποτα, τον ευχαριστώ πολύ που ομολογεί την πράξη του, την ανέντιμη, να πει και να... Τι να πει αυτό το νούμερο τώρα, αυτός προσπαθεί, αυτός έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. 8 χρόνια με παρουσίαζε κοντό, με παρουσίαζε στραβό, με παρουσίαζε ανίκανο, με παρουσίαζε ανύπαρκτο δικηγόρο. Είχε πει ότι λάθος σφαίρα βγήκε η σφαίρα του αστυνομικού που σκότωσε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Ότι έπρεπε να είμαι εγώ η σφαίρα του, που η σφαίρα έπρεπε να βρει εμένα. Κάθε εβδομάδα έκανε ολόκληρα σκέψη με εμένα. Τι να σου κάνω, αυτός φαίνεται ερωτευμένος μαζί μου, γιατί και μάλλον έχει έναν ικανοποιητό πόθο, τον οποίο δυστυχώς έπεσε λάθος πρόσωπο. Για να δούμε, θα προλάβουν να εκδικαστεί υπόθεση.